πάρει, τι γίνεται, καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα, Κώστα μου. Να είσαι καλά, εσύ, τα νέα σου. Καλά, δόξα τω Θεώ. Τώρα, πριν από λίγο, μιλούσαμε με τον Μένιο τον Σεβαστιάδη για το τουρνουά Ακρόπολης, το οποίο, αν μη τι άλλο, είναι μια έτσι σημαντική ευκαιρία για όσους μείνουν στην Αθήνα να δουν Εθνική και Γιάννη, έτσι. Και για μένα, δηλαδή, εννοείς. 100%. 100% είναι δυνατόν, Κώστα, να μην δούμε λίγο Ακρόπολης. Βέβαια. Μα όλη η μπασκετική εκεί θα είναι. Πρέπει να είσαι κι εσύ. Βέβαια, πρέπει να πάρουμε μια γεύση. Τέλος πάντων, να δούμε κιόλας και πώς θα εμφανιστεί η Εθνική. Καθώς οι μέρες περνάνε και πλησιάζουμε όλο ένα και περισσότερο στην έναρξη του Ευρωμπάσκετ. Βέβαια, νωρίτερα να πρέπει να πούμε ότι η Εθνική μας ομάδα έχει και δύο παιχνίδια για τα προκριματικά. Ναι, τα λεγόμενα παράθυρα. Έτσι, θα πρέπει να μην τα ξεχνάμε αυτά. Υπάρχουν άλλες δύο υποχρεώσεις για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που έχω την αίσθηση, Κώστα, θα μου επιτρέψεις να πω πως είναι περισσότερο παιχνίδια προετοιμασίας για την κοινόψη της παρουσίασης του Ευρωμπάσκετ και μπορεί να τα συνδυάσει και δύο νίκες ουσίας εν ώψη της όλης αυτής προετοιμασίας της για την τελική φάση του Ευρωμπάσκετ. Θα πρέπει να πούμε πως το παιχνίδι με τη Σερβία είναι κομβικό στις 25 Αυγούστου, είναι για τα παράθυρα για το παγκόσμιο κύπελλο, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Πιο πολύ για αυτούς αλλά και για εμάς, γιατί τα αποτελέσματα μεταφέρονται οι βαθμοί. Σωστά, και μάλιστα δινόμαστε ως outsider τη στιγμή αυτή, έτσι. Εκτός αν ξέρουμε ότι μπορεί να μην αγωνιστεί ο Γιάννης αυτό το παιχνίδι, όπως είχε γίνει η εθνική μας ξαφνικά outsider στο κλικό με την Ισπανία που έγινε στην χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά. Πιο πολύ είμαστε outsider μέχρι στιγμής, γιατί η Σερβία καίγεται πάρα πολύ για το παιχνίδι αυτό. Και σου λέει ότι έχοντας το κίνητρο, έχοντας και την έδρα, παίζει και ο Γιώκιτς και τα λοιπά εκεί, οπότε σου λέει θα βάλουμε τη Σερβία φαβορί. Να δούμε, βέβαια έχουμε δρόμο, έχουμε σχεδόν ουσιαστικά 9 μέρες μέχρι εκείνο το παιχνίδι, σήμερα είναι 16 Αυγούστου, μπροστά μας έχουμε αυτό το τρίμερο όσον αφορά για το τουρνουά Ακρόπολης αύριο, μεθαύριο και την Παρασκευή που ξεκινάει και το νέο πρωτάθλημα της Super League με αυτό το παιχνίδι στο Βόλο ανάμεσα στον Ουμπουσού και τον Αστέρα Τρίπολης. Ναι. Βέβαια όλα αυτά στη στιγμή που είμαστε σε ένα ευρωπαϊκό τριήμερο όπου δυστυχώς έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα έχουμε μόνο την παρουσία του Ολυμπιακού την Πέμπτη στα play-off του Europa League. Τι σημαίνει αυτό? Πως ο Ολυμπιακός στην περίπτωση πρόκρισης του θα δώσει το παρόν στους ομίλους του Europa League, σε περίπτωση αποκλεισμού του θα πάει στους ομίλους του Europa Conference League. Μάλιστα, επειδή κάναμε κουβέντα και λίγο πιο πριν όσον αφορά και το παιχνίδι μας της εθνικής μας ομάδας στη Σερβία 25 Αυγούστου, να πούμε ότι υπάρχει μια ανησυχία στις τάξεις της εθνικής ομάδας της Σερβίας λόγω και του τραυματισμού του Μιλουτίνο. Έτσι, να πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Επίσης, όσον αφορά για το Nations League στη Ριζούπολη, τελικώς θα γίνει το παιχνίδι με την Βόρεια Ιρλανδία στις 27 Σεπτεμβρίου στο Γιώργος Καμάρας και όχι στο Πανθεσσαλικό στάδιο που είχαν γίνει τα δύο προηγούμενα νικηφόρα παιχνίδια της εθνικής μας αλλαγή έδρας, ενώ όλα δείχνουν ότι και στις αρχές του Σεπτέμβρη η Εθνική Ομάδα των Γυναικών στο ποδόσφαιρο είναι να παίξει στο Πανθεσσαλικό και όλα αυτά η αλλαγή της έδρας δεν έχει να κάνει με την εθνική μας ομάδα και τη λογική της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Έχει να κάνει με ένα σχετικό αίτημα το οποίο υπήρξε από πλευράς της Βόρειας Ιρλανδίας και έτσι λοιπόν έγινε αυτή η αλλαγή της έδρας. Ναι. Είπαμε για το ευρωπαϊκό τρίμερο για το λόγο ότι υπάρχουν σήμερα παιχνίδια για τα play-off του Champions League στο δρόμο της πρόκρισης προς τους ομίλους. Θα τα δούμε αυτά. Ο Καλαϊτζάκης, φαντάζομαι το είπες και εσύ, ο μικρός, ο Αλέξανδρος. Στην Καρδίτσα. Ακριβώς, ο τρίτος αδερφός, ο οποίος ήταν και αυτός στον Άρη. Οι δύο άλλοι είναι αφού πήγανε από την Ελλάδα, γυρίσαν σε αυτήν επίσης στο νέο πρωτάθλημα της Basket League. Ο Ιωνικός, όπως όλα δείχνουν, θα δώσει κανονικά το παρόν στο πρώτο τάξη πρωτάθλημα της χώρας. Να δούμε τι μέλη γενέθλια με όλη αυτή τη διαδικασία. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα προγραμματιστεί και θα γίνει και η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος. Θα πρέπει να το πούμε αυτό. Περισσότερο ηρεμία στον Ολυμπιακό αλλά και στην ΑΕ και στον Παναθηναϊκό από εδώ και στο εξής όσον αφορά τα μεταγραφικά χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Στον Ολυμπιακό το όνομα το οποίο παίζει είναι αυτό του Καμπράλ και όχι κάτι άλλο. Στο Ηράκλειο θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ικανοποίηση γιατί δόθηκε μάχη τα τελευταία 24 ώρα μαζί με τον Ατρόμητο
για την απόκτηση του δεξιού μπακ του Σουηδού, του Λάρσον, ο οποίος ωστόσο οδεύει προς τον όφη και υπό τις οδηγίες του Νίκου Νιόμπλια μετά από ένα σύριαλ των τελευταίων ημερών. Κάπως έτσι έχει η δισιογραφία στην Αθήνα. Στην ΑΕΚ βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι μετράμε σιγά σιγά αντίστροφα, καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο μήνα, ανήμερα της ονομαστικής εορτής της Σοφίας. Θα πρέπει να πούμε ότι θα γίνουν και τα εγγένεια στην Αγία Σοφία και γι' αυτό το λόγο μάλιστα έχει προγραμματιστεί το παιχνίδι με τον Πανετολικό, ναι, να γίνει την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα από αυτού. Και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός, αφού σταθήκαμε λίγο στα μεταγραφικά, στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας ανήμερα του 15ου, θα πέριψε χωρίς πολλή κουβέντα πρόταση 3 εκατομμυρίων ευρώ της Βερόνα για την απόκτηση του Αλεξανδρόπουλου. Κάτι ανάλογο, Κώστα, μου φαίνεται πως γίνεται και στον Βόλο όσον αφορά την περίπτωση και του Φανφέτα αλλά και του Φερνάντες, δύο ποδοσφαιριστών που παραμένουν στο ρόστερ της ομάδας της Θεσσαλίας, που έδωσε και φιλικό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στη διάρκεια των προηγούμενων ημερών. Παρόλα αυτά, στο Βόλο θα μου επιτρέψει να πω πως αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μέχρι και τις 15 του Σεπτέμβρη, δηλαδή στη διάρκεια του μήνα που ήδη διανύουμε, από τις 15 Αυγούστου δηλαδή μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, ναι, να πουληθεί ένας από τους δύο. Μόνο στην περίπτωση αυτή θα γίνει κάποια μεταγραφική κίνηση για να καλυφθεί το κενό. Και όσον αφορά την ΑΕΚ, να πούμε πως είναι περισσότερο εσωτερική αυτή η πληροφορία και η είδηση ότι πρώτος αρχηγός πλέον είναι ο Αραούχο, ο οποίος και δικαιολογημένα παίρνει αυτό το χρήσμα. Αυτά όσον αφορά την ιδιοσιογραφία, όσον αφορά τα σημεία, θα δώσουμε όχι ένα αλλά δύο σημεία. Θα πάμε περισσότερο με την παρέα του Ζέκα και όχι με αυτή του Μπακασέτα και του Σιώπη. Δηλαδή θα πάμε με την παρέα της Κοπενχάγη στο 2-29 νίκη, δηλαδή για την Κοπενχάγη κόντρα στην Τραμπζονσπορ, σε αυτό το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τα play-off του UEFA Champions League στις 10 η ώρα, ζωντανά τηλεοπτικά από τα αθλητικά κανάλια της Κοσμοτέ TV, από το Κοσμοτέ Sport 3. Και επίσης υπάρχει παιχνίδι φιλικό ανάμεσα στην Ισπανία και στην Λιθουανία, παιχνίδι το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 8:30 στα πλαίσια της προετοιμασίας των δύο ομάδων για την τελική φάση του Ευρωμπάσκετ. Και όχι μόνο, υπάρχει η νίκη της Ισπανίας σε απόδοση 1.65, αλλά και η νίκη της Ισπανίας με 3 πόντους, κάτι το οποίο έδειξε και απέναντι στην εθνική μας ότι μπορεί να αξιοποιεί την έδρα της, δηλαδή η Ισπανία στο -2.5 με απόδοση 1.88. Μάλιστα. Άρα περιμένουμε και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Οπότε πάρει, σε ευχαριστούμε και για την ενημέρωση και για την πρόταση. Έτσι, αύριο... Καλό φινάλι στην εκπομπή, Κώστα. Αύριο... Μεθαύριο δηλαδή θα κάνουμε ρεπορτάζ από Ακρόπολης. Αύριο και δεν πρέπει να μπούμε σιγά σιγά και σε αυτούς τους ρυθμούς. Σίγουρα τις δύο μέρες, γιατί την Παρασκευή το βράδυ θα είμαι στο Παρθεσσαλικό για το παιχνίδι της πρεμιέρας της Super League. Δεν πρέπει να είμαστε εκεί ως λίπερο. Εννοείται. Στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. 100%. 100%. Ήμασταν και πέρσι στο Πανετολικό Στέρα Τρίπολη παρέα με τον Μιχάλη Τσόχο, και πέρσι και φέτος την πρεμιέρα. Τίποτα τυχαίο, έτσι. Διπλή εκπροσώπηση του Λίμπερο. 100%. Οπότε για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Δηλαδή, Μπέος εναντίον Μποροβίλου. Πες το και έτσι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Πάρη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε. Γεια σας, Κώστα μου. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Πάρη Τσελεπίδη. Ακούσατε και την πρόταση της ημέρας.